Καλημερίζω τον Λυκούργο Σαμόλη, συγγνώμη. Είναι ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα και εσάς, να είστε καλά. Τυχεροί δηλαδή πρέπει να νιώθουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η τιμή είναι ένα 38 όπως είπατε. Δεν είναι ένα 38, τώρα είναι πιο κάτω η τιμή. Είναι γύρω στο 1,34, 1,32. Το οποίο με τις εκπτώσεις που κάνουν οι εταιρείες με τις συμφωνίες με τις τράπεζες, έχουμε ακόμα καλύτερη τιμή και κατεβαίνει η τιμή περίπου στο 1,24, 1,25, 1,26. Είναι μια καλή. Δηλαδή σήμερα μέση τιμή, μιλάμε για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, μέση τιμή 1,24 με 1,26. Νομίζω με τις εκπτώσεις που δίνονται από τις εταιρείες, ναι, μέσω των καρτών, βεβαίως. Φτάνει 26, ίσως στην περιφέρεια λίγο παραπάνω. Μίλησε για το Ηράκλειο, ναι. Λίγο παραπάνω θα το δούμε στην περιφέρεια, όπως είπατε κι εσείς. Ότι η περιφέρεια είναι διαφορετικά. Ανεβαίνει και φτάνει στην περιφέρεια, δηλαδή μέχρι το πόσο, μέχρι το 1,32 ή 1,34. Ναι, περίπου 1,30, περίπου περιφέρεια, μετά τις εκπτώσεις των εταιρεών που γίνονται. Από τις κάρτες, τις πιστωτικές, τις χρεωστικές και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι η τιμή μέσω των εκπτώσεων που είπατε κυμαίνεται σε αυτά τα μεγέθη τουλάχιστον, ναι, για σήμερα. Παραμένει, όπως λέει και το δελτίο της Κομισιόν, η Ελλάδα στις φθηνές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, είναι για πρώτη φορά, είναι παράξενο. Είμαστε από το τέλος τους φθηνότερους στην έκτη θέση προς τα πάνω. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η τιμή. Βλέπετε ότι όλα τα άλλα καύσιμα έχουν εκτοξευτεί. Δεν λέμε ότι έχει αλλάξει κάτι από πέρυσι. Εννοούμε ότι έχει αλλάξει κάτι με την ενέργεια, την έκρηξη της ενέργειας που έχει γίνει. Και είμαστε σε αυτή την τιμή. Αυτό έχει γίνει. Δεν έχει γίνει, ναι, τίποτα. Μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Η αμόλυβδη και το δίζελ κίνηση είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα ακόμα. Πόσο είναι η αμόλυβδη σήμερα? Η αμόλυβδη είναι περίπου στο 2,07-2,06. Ναι. Και το πετρέλαιο είναι περίπου στα 2 ευρώ. Δηλαδή είναι 98 έως 2 ευρώ. Μάλιστα. Είναι όμως πολύ ψηλή τιμή εκεί. Σαφέστατα για το πετρέλαιο κίνησης. Σαφέστατα. Τώρα χρειάζεται μια άλλη ούτως ή άλλως επιδοματική πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει και με τους αγρότες και με το πετρέλαιο κίνησης και με τον καθένα από εμάς. Συνήθως εσείς βρίσκετε τον πελά σας. Αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο ή ο δικός φόρος κατανάλωσης, αν ισχύανε, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, το μεταφορικό ισοδύναμο θα βοηθούσε πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή τη στιγμή, λόγω της έκρηξης της ενεργειακής κρίσης που υπάρχει, δημιουργεί τεράστια πρόβλημα και στους επαγγελματίες. Δηλαδή αυτό που το ζούμε από τους ανθρώπους που μπαίνουν στα καταστήματα μας. Εννοείται με το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, το πετρέλαιο κίνησης είναι σε πολύ υψηλές τιμές. Εκεί δημιουργείται τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα, που είναι σε πολύ ψηλή τιμή και όλοι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν με πολύ παλιές τιμές και δεν τους αφήνει περιθώριο το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ υπήρχε η επιδότηση παλαιότερα πάνω στην Αγγλία, κόπηκε τότε με το θέρμανσης, δυστυχώς. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και η βενζίνη είναι ακριβή, αλλά το τίθεται πολύ μεγάλο πρόβλημα πάντως από ό,τι βλέπουμε στους επαγγελματίες. Να σας πω, σας ρώτησα πριν από λίγο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ή για το μεταφορικό ισοδύναμο, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και αν θα βοηθούσε με όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί σήμερα τελείως συμπτωματικά βλέπω μια ερώτηση που έρχεται από τον βουλευτή, τον Σοκράτη το Βαρδάκη, αναφορικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, και ζητά εκείνος και άλλοι 18 βουλευτές να ενταχθεί η Κρήτη στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά καυσίμων. Και να σας πω ότι τον κάλεσα τον κύριο Βαρδάκη και είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Βαρδάκη και σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές. Να ολοκληρώσει ο κύριος Σαμόλης και αμέσως παίρνετε το λόγο για να ακούσετε και τη δική του τη θέση. Και ειδικός φορέας κατανάλωσης και μεταφορικό ισοδύναμο. Μια κουβέντα για να ακούσουμε και το βουλευτή. Ναι.
Κοιτάξτε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και σαν Ενώσεις Κρήτης, δυστυχώς δεν μπορούν να το εντάξουν από ό,τι λένε αυτό το πράγμα. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα και έτσι δεν εντάσσεται. Επίσης, με τον μεταφορικό ισοδύναμο έχουν γίνει πολλές ενέργειες και παλιότερα και είπα στο επιμελητήριο τότε που ήμουνα, γινόταν κάποιες κινήσεις. Είπαν ότι θα ενταχθεί και η Κρήτη και ήταν και πολύ σύντομο τότε που το είχαν συζητήσει και όμως έχουν περάσει κάμποσα χρόνια και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν ήπιαμε ποτέ νερό? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Προφανώς θεωρούν ότι εμείς σαν νησί η Κρήτη είναι πιο οικονομικά ισχυρό και δεν βαλόμαστε από την κρίση και προχωράμε. Λένε πολλοί που σέβονται. Λένε πολλοί οικονομολόγοι που σέβονται τον εαυτό τους όταν τους ρωτάς, μα γιατί από εκεί βγαίνει η επιδοματική πολιτική ούτως ή άλλως. Γιατί δεν φτάνουμε ποτέ στην πηγή να πιούμε νερό, κύριε Βαρδάκη, και φτάνετε στη Βουλή για άλλη μια φορά το θέμα? Κυρία Δουργυράκη, να θυμίσω ότι η πρώτη πιλωτική εφαρμογή του μεταφορικού, του συγκεκριμένου σχέλους, πραγματοποιήθηκε το 2018. Όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Τώρα δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ για τα καύσιμα, είναι η αλήθεια. Όταν είδαμε όμως πρόσφατη κοινή πολιτική απόφαση να υλοποιείται το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά, στα υπόλοιπα νησιά, να το πω έτσι κατανοητά, για το 2022, και ορίζονται αρκετά νησιά, τα νησιά των οποίων οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι του μοναδικού αριθμού νησιών, τη ΜΑΝ, όπως λέγονται αυτά, και του μοναδικού αριθμού νησιωτικής επιχείρησης. Αλλά να μένει πάλι η Κρήτη απ' έξω, το θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Μην ξεχνάμε, αυτή τη στιγμή, κυρία Βουργεράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο, ειδικά για τα καύσιμα, είναι ένα μέτρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στην νησιωτική Ελλάδα. Και αντιστάθμισμα, αν θέλετε, του αυξημένου κόστους της θάλασσας, της μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη ή την υπόλοιπη Ελλάδα που γίνεται χερσαία η διακίνηση των καυσίμων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πλήγμα για την τοπική οικονομία της Κρήτης αλλά και προπάντων και των κατοίκων της Κρήτης. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια από τη μερική ένταξη της Κρήτης στο μεταφορικό ισοδύναμο και βλέπουμε μια κυβέρνηση να κολυσιεργεί πραγματικά αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή του μέτρου. Εντάξει, υπήρχαν παραλήψεις. Δεν το αρνείται κανείς αυτό, κύριε Δουλειράκη. Όμως, όταν βάζεις στις ράγες ένα τέτοιο αναπτυξιακό μέτρο, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν μια συνέχεια. Τουλάχιστον σε αυτά στα μέτρα που είναι προς όφελος του συνόλου, αν θέλετε, της κοινωνίας. Γι' αυτό επανερχόμαστε για άλλη μια φορά και ρωτούμε τον αρμόδιο υπουργό να αποσαφωνήσει εάν προτείνεται να εντάξει την Κρήτη στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου για τη μεταφορά καυσίμων. Και ξέρετε, κυρία Δουλειράκη, είναι παράπονο πραγματικά. Σήμερα, από ό,τι έχω μάθει, θα είναι εδώ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης. Θα βρεθεί κάποιος να μεταφέρει αυτό το αίτημα? Θα βρεθεί κάποιος από τους τοπικούς βουλευτές, από τους φορείς της Κρήτης, να πει στον κύριο Γεωργιάδη ότι ελάτε εδώ, καλά είναι τα παλαμάκια, καλά είναι τα καλάδια της οικοκυριάς που παραμυθιάζει τον κόσμο. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα και ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μάλιστα γίνεται ακόμα σοβαρότερο το πρόβλημα όταν εντάσσονται, κυρία Βουγεράκη, όλα τα υπόλοιπα νησιά. Να σας πω τώρα, ναι μεν είναι μικρά νησιά, αλλά δεν έχει σημασία ότι η Λίμνος δηλαδή να μπαίνει και να μπαίνει Κρήτη. Καταλάβατε. Όλα τα νησιά, όλη η νησιωτική περιοχή πρέπει να ενταχθεί τη στιγμή που αρνείται πεισματικά, όπως είπε ο κύριος Αμόλης, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που πράγματι θα δίνει μια όθηση στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική νοικοκυριά, αν θέλετε, τουλάχιστον να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για αυτό το μέτρο. Και όλα τα νησιά να ενταχθούν, κυρία Δουλειράκη, στο μεταφορικό ισοδύναμο, στη μεταφορά των καυσίμων. Λοιπόν, ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Σαμόλη. Κύριε Σαμόλη, μεταφορικό ισοδύναμο ή ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν τα παίρναμε και τα δύο μαζί ή ένα-ένα, ποια θα ήταν η τελική τιμή προς τον καταναλωτή των καυσίμων? Κοιτάξτε,
και ο κύριος Βαρδάκης αυτό που λέει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει, είναι πολύ σωστό ότι πρέπει να γίνει, να ξεκινήσω από εκεί και θα το αναλύσω και αυτό, μια συστράτευση από όλους τους βουλευτές και από όλους τους φορείς του Ηρακλείου. Είναι πραγματικά ανάπτυξη αυτό το κομμάτι του μεταφορικού ισοδύναμου. Είμαστε τουριστικό μέρος, χρειάζεται αυτό. Δίνει πολύ ωραίο κίνητρο για όλες τις, για όλο τον κόσμο και πρέπει να γίνει άμεσα. Στο κομμάτι του μεταφορικού ισοδύναμου και του, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν, οι τιμές θα ήταν φυσικά πολύ χαμηλές. Όπως ξέρετε είμαστε στο 67% είναι φόροι. Φανταστείτε στα, πόσο υψηλό φόρο έχουμε. Είμαστε τρίτοι από την πάνω πλευρά, να το πούμε, σε ακριβότερες τιμές. Άρα θα ήταν τεράστιο μέτρο ανακούφισης εάν μειωνόταν, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε πάνω από 0,35 να μειώσουμε λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα είχαμε ένα τεράστιο όφελος όπως αυτή τη στιγμή το έχει η Κύπρος και το βλέπουμε καθημερινά, ενώ ψωνίζουμε το ίδιο δηληστήριο τα ΕΛΤΕ. Οι τιμές της Κύπρου είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλές. Ίσως είναι Κύπρος, κύριε Σαμόλη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαμόλη, η οποία Κύπρος προμηθεύεται κάψιμα από την Ελλάδα, από τα ίδια δηληστήρια που παίρνουμε κι εμείς. Βεβαίως, βεβαίως, με αυτό είπα. Αυτό λέει, ναι. Ενώ ότι αν παίρνουν από τα ΕΛΤΕ αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια διαφορά στην τιμή. Φανταστείτε ότι εμείς προχθές που ήμασταν και πιο ψηλά, ήμασταν στο 2-10-2. 11-12 και εκεί μπροστά στο 1,60-1,65. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, τεράστια διαφορά. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τον 984. Ευχαριστώ και τον κύριο Σαμόλη και τον κύριο Βαρδάκη.